The offer? I haven't sold it. 1-2. How much? 1-2. 1-2. Not even. Tell him he's dreaming. 18. No, nowhere near that. Nah. Να μην τα πούμε, γιατί δεν είναι καλά. Ναι. Έπρεπε να φάει κλωτσά anyway αυτός, άστονα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Άμα είναι να τρώνε και μπουνιές, δεν θα μείνει κανένας Κινέζος εδώ πέρα και... Άι, πούλησε ύστερα. Μεταξύ οι Κινέζοι εδώ, ο ένας και ο άλλος ξέρουν ποιος είναι. Και αυτοί δουλεύουν μαζί. Τώρα έρχεται ο ένας, το κοιτάει, σου δίνει μία τιμή, δηλαδή το μισό, πάει στον άλλον και λέει πήγαινε απάνω τώρα και δώσ' του εσύ την ίδια τιμή, ή πιο λίγο. Και μας κάνουνε το όπαλ, να εμείς τώρα δεν ξέρουμε, έχει τόσο, δεν έχει, και το μερικοί... Αυτοί νομίζουν ότι αγοράζουνε φασόλια, κατάλαβες. Και μερικοί... μας παίζουν όπως θέλουν αυτοί τώρα. Πηγαίνουν αυτοί, παίζουν χαρτιά, τα συζητάνε εκεί, μιλάνε, ποιος έχει τι, πόσο το έχει και παζάρια αυτοί. Έλα ρε κουτσούλα. Δε το κόλλο Κινέζο χτες ρε. Να ζώσει. 12.000 για όλο. Έμαχ. 12, εμείς το ζητήσαμε 38 και αυτός 12. Κλωτσές που ήθελε, Μάικ. Άμα θες με αυτό που έχουμε, τον Νίκο απάνω το κάνουμε πλάκα το απόλυμα. Του δείξουμε να δούμε, να δώσουμε, να πετάξουμε μια τιμή. Μικρή, πλάκα. Πολύ λίγο. Να δούμε τι θα πει. You wanna do it? Έχει σποτάκι πρασινά. Κολοκύθια, keep going. Τόμα. Το σώες. Πού είναι αυτό από εδώ? Το bottom one, από εδώ. Είναι από κάτω. Κοίτα. Έτσι πέρα. Έτσι να βγει. Πιο πολύ. Αυτό είναι το χρώμα που κυνηγάμε. Έλα ρε γαμό, το κοίτα. Δεν έχει χρώμα. Fuck. Γέλια. Κοίτα πώς έχει ανοίξει. Γέλια. Πάει να κάνει και χρωματάκι. Εδώ έμενα εγώ. Έφυγα λίγο βιαστικά. Δεν πρόλαβα να τακτοποιήσω.
Είπα να πάω στην Ελλάδα σαν να πάμε να δούμε τους φίλους, τους γονείς, τους συγγενείς, τους στάμνους που αφήσαμε, τα περιβόλια μας, τα πάντα. Κάθε μέρα τα θυμόμαστε. Πήρα και 4-5 μπουκάλια ουισκάκι να πάω με τους φίλους μου να πιούμε εκεί. Φτάνω στην ωραία μου πατρίδα, στο Τελωνείο, μόλις κατεβήκαμε. Μόλις έφτασα στο Τελωνείο, μου λέει ο τελωνιακός, μου λέει, βλέπω έφερες και τα ουισκάκια σου. Λέω, τι να κάνουμε μετά από 20 χρόνια, λέω, έλλειψη, λέω, πατρίδος. Φέραμε και το ουισκάκι μας να πιούμε με τους φίλους. Γέλασε αυτός, ναι, μου λέει, αλλά θα σε κοστίσει, λέει, μερικά δολάρια. Λέω, δεν πιστεύω, λέω, γιατί νομίζω μετά από 20 χρόνια δικαιούμαι να φέρω ένα μπουκάλι ουίσκι να πιω με τους δικούς μου. Μου λέει, συγγνώμη, αλλά μόνο ένα μπορείτε να πάρετε, τα άλλα θα τα πληρώσετε. Με πείραξε βέβαια, γιατί ήταν η πρώτη, δηλαδή η πρώτη μου εντύπωση στην πατρίδα μου. Να σας χαιρετήσω και λίγο, γιατί έχουμε εδώ τις όμορφες μύγες, δόξα τω Θεώ, αρκετές. Σκέφτηκα τι να κάνω, να τα πληρώσω, με πείραξε. Δεν ήθελα να τα πληρώσω. Να του τα δώσω, ήξερα ότι θα τα πάει σπίτι του, θα τα πει αυτός. Λοιπόν, αποφάσισα και έβγαλα μία βέβαια απόφαση δικιά μου. Δεν ξέρω αν ήταν και ωραία. Παίρνω το μπουκάλι που εγώ δικαιούμαι. Τα υπόλοιπα 4 τα είχα μέσα σε μια τσάντα. Του τα άπλωσα, μόλις πήγε να τα πιάσει, τα άφησα, σπάσαν όλα. Μου λέει, κολόπεδο. Γέλασα εγώ γιατί ευχαριστήθηκα, έκανα αυτό που ήθελα. Μου λέει, θα τα μαζέψει. Λέω, είναι η δουλειά σας. Λέω, ήταν ατύχημα, δεν ήθελα να το κάνω. Και θέλω να σας πω, από εκεί και πέρα, μέχρι που έφτασα και στο χωριό μου, έσπασα, δηλαδή με κλώνησε αυτή η πρώτη χειρονομία. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Την άλλη φορά που έχω ξαναπάει στην Ελλάδα, ήμουνα προετοιμασμένος. Και κάθε χρόνο που πηγαίνω, πάλι χειρότερα τα βρίσκω. Δεν ξέρω γιατί. Αγγλοποιούμαστε, δεν ξέρω, η Ελλάδα. Όσοι μετανάστες πάνε εκεί, πάνε γνήσιοι Έλληνες. Και δυστυχώς όταν φτάνουν εκεί βλέπουν ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή που πρέπει να είναι. Η Υπουργή Εξωτερικών των 25 εξέτασαν σήμερα στις Βρυξέλλες και τις επόμενες κινήσεις σε περίπτωση που η Τεχεράνη απορρίψει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ήδη ο Ιρανός πρόεδρος έχει διαμηνήσει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συζητήσει με τη Δύση, αλλά υπό τον όρο ότι δεν θα σταματήσει τον εμπλοκισμό ουρανίου. Από την έδρα της Κομισιόν, Βαγγέλης Δεμήρης, μεταδίδει. Τριάμιση γιες, 12.5 γιες. Και έτσι βγάλαμε γιους καλλιτέχνες, βγάλαμε παιδιά καλλιτέχνες. Ο γιος μας είναι μουσικός και η κόρη μας είναι fashion designer. Εμένα μου αρέσει πολύ να ζωγραφίσω, να κάνω designs, και εσένα. Μου τηλεφωνάει η μητέρα μου και μου λέει, ο πατέρας σου έφυγε. Έλα εδώ να τον θάψουμε. Τι λες ρε μάνα, θα θάψω εγώ τον πατέρα μου στην Ελλάδα. Εγώ τον θέλω τον πατέρα μου εδώ πέρα. Θέλω να έρθει στην Αυστραλία.
φαίνεται, Παντελή, όταν θα πας στην Αλάσκα θα αγοράσεις και μερικά κτίρια εκεί για να θυμάσαι το φίλο σου τον Καρδάση. Κοίταξε, Παντελή, ένα φλάς. Yeah. Αυτό είναι πολύ ωραίο όπαλ, παιδιά. Yeah. Μόνο που είναι λίγο ψηλό. Δίνω, το βλέπεις. Ας το κάνω λίγο έτσι να το δεις. Παντι, good luck, my boy. Good luck. Yeah. Κοίτα εδώ, ρε, κοίτα εδώ, ρε, το διούλη Ελλάδα, ρε. Τι να μας κάνει η Ελλάδα. Σαν αντίκες γίναμε τώρα, η Ελλάδα θα μας δει το χαμηλό.